μοντέλο που προστάζει η κυβέρνηση για την τήρηση των μέτρων για την αποφυγή εξάπλωσης του κορονοϊού προσαρμόζονται οι πολίτες της Πάτρας. Στην Αχαϊκή πρωτεύουσα είναι απαραίτητη μάσκα τόσο σε εξωτερικούς όσο και σε εσωτερικούς χώρους. Πρώτο Σαββατοκύριακο εδώ στην Πάτρα που τηρούνται τα πιο αυστηρά μέτρα για την αποφυγή της εξάπλωσης του κορονοϊού. Ο κόσμος προσαρμόζεται στα μέτρα, φορά μάσκες, κρατά αποστάσεις. Σε μεγάλο ποσοστό ο κόσμος ανταποκρίνεται στο κάλεσμα που έχει γίνει για τη χρήση της μάσκας και σε εξωτερικό χώρο. Και αυτό που με χαροποιεί πάρα πολύ είναι ότι βλέπω ότι η ανταπόκριση αυτή είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό στην νεολαία μας. Πραγματικά βλέπω παρέες νεαρών οι οποίοι είναι όλοι με μάσκα εν αντιθέσει με κάποιους έτσι μεγαλύτερης ηλικίας οι οποίοι ακόμα δεν έχουν προσαρμοστεί εντελώς. Σε γενικό επίπεδο πάντως βλέπω ότι η χρήση της μάσκας γίνεται σωστά. Αυτό σχολίαζα προηγουμένως, ότι πολλοί κόσμος χωρίς μάσκα. Και είδα και με μάσκα βέβαια και αυτό είναι το ενθαρρυντικό και κυρίως νέα παιδιά. Οπότε εντάξει, πρέπει και ο κόσμος κάποια στιγμή να βγει, να διασκεδάσει και λίγο και τέτοια μέρα με τόσο ωραίο ήλιο. Στον χάρτη υγειονομικής ασφάλειας και προστασίας από τον κορονοϊό, η Αχαΐα είναι στο υψηλό επίπεδο 3 αυξημένης επιτήρησης, με τα μέτρα να εξαπλώνονται μεταξύ άλλων σε μεταφορές, εστίαση, μουσικές σκηνές, παιδότοπους και αρχαιολογικούς χώρους. Τώρα καθόμουν στην καφετέρια εδώ, τώρα σηκώθηκα. Και είμαστε 50, ο ένας κόλλα στον άλλον. Εκεί που δεν φοράμε μάσκα, δεν κολλάμε. Και κολλάμε στον δρόμο, έτυχε τώρα εδώ. Πιο πέρα, στην Αγία Σοφία που δεν υπάρχει άνθρωπος. Δεν τηρείται τίποτα. Εντάξει, θα δείτε αργότερα το βραδάκι, δεν θα φοράει κανείς μάσκα. Κανείς δεν λέει τίποτα, δεν μας νοιάζει. Παντού, δεν είναι μόνο στην Πάτρα αυτό, γενικά γίνεται, αλλά εντάξει, έτσι έχουν τα πράγματα. Να κάνουμε. Σημειώνεται πως οι πολίτες, αν δεν τηρούν τους κανονισμούς, επιβάλλεται για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο 150 ευρώ.